αλλά δημιουργεί τώρα και ένα προηγούμενο, το οποίο η νέα κυβέρνηση καλείται να πιάσει και δυνατόν να ξεπεράσει. Κάτι για το οποίο προσωπικά εγώ, κύριε Υπουργέ, εύχομαι να συμβεί, αλλά πρέπει να πω δεν θα είναι καθόλου εύκολο με την πολιτική που ασκείται. Είτε έτσι είτε αλλιώς, μπορούμε να μιλήσουμε για μια αλλαγή των συνθήκων. Ενώ εμείς παραλάβαμε από την κυβέρνηση του κ. Σαμαρά μια χώρα σε τέλμα και αδιέξοδο, η ανάκαμψη της οικονομίας που πετύχαμε και τα αποθέματα που δημιουργήσαμε αναδεικνύουν σημαντικές δυνατότητες. Επιτέλους, υπάρχει κάτι να μοιραστεί. Και ίσως είναι η πρώτη φορά, όχι ίσως, είναι η πρώτη φορά όσο εγώ θυμάμαι, όπου μια κυβέρνηση παραλαμβάνει από την προηγούμενη όχι καμένη γη ή άδεια ταμεία, αλλά ισχυρά αποθέματα. Ως ένα θώρακα της χώρας μας έναντι εξωγενών κινδύνων και απειλών που μπορεί να υπάρξουν. Και αυτή είναι η βασική αντίφαση του προϋπολογισμού. Ενώ υπάρχουν σήμερα μεγαλύτερες δυνατότητες, η κυβέρνηση αυτή περικόπτει, αντί να διευρύνει, όσα εμείς σε δύσκολες συνθήκες μπορέσαμε να κάνουμε υπέρ των αδυνάτων. Το ερώτημα έχει τεθεί από πολλούς βουλευτές και είναι εύλογο. Αφού η οικονομία πάει καλύτερα και όπως λέτε θα πάει ακόμα καλύτερα, γιατί δεν κάνετε πιο γενναίες και πιο δίκαιες φορολαφρύσεις? Γιατί δεν αυξάνετε τις δαπάνες στην υγεία? Γιατί αντίθετα κάνετε περικοπές στις δαπάνες πρόνοιας για την πρόνοια μετά από 4,5 χρόνια συνεχούς αύξησης? Γιατί καταργείτε τη 13η σύνταξη? Γιατί κόβετε προγράμματα απασχόλησης νέων επιστημόνων και πολλά άλλα? Η απάντηση προφανώς βρίσκεται στις συντεταγμένες πολιτικές σας, στις δεσμεύσεις σας σε ισχυρά συμφέροντα που σας στηρίζουν, σε λάθη που απορρέουν από αυτά. Και θα αναφερθώ σε ορισμένα από αυτά. Το πρώτο λάθος της κυβέρνησης, κατά την άποψή μου, είναι ότι δεν προχώρησε σε μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων ήδη από το 2020. Άκουσα τις παρατηρήσεις του κυρίου Σταϊκούρα, αλλά αν δεν υπήρχε ο λογαριασμός έτοιμος, μπορούσε να δημιουργηθεί, κύριε Υπουργέ. Το πρωτογενές πλεόνασμα, εμείς αυτό που σχεδιάζαμε προέλεπε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα έμενε τυπικά 3,5%, αλλά στην πράξη μία ποσοστία μονάδα θα επέστρεφε στους πολίτες με διάφορους τρόπους. Αλλά θα ήταν σαν να είχαμε πλεόνασμα 2,5%. Έτσι θα υπήρχε ευρύτερος δημοσιονομικός χώρος και για ελαφρύσεις και για κοινωνική πολιτική, αλλά και για αναπτυξιακή όθηση της οικονομίας. Δεν σας άρεσε αυτός ο τρόπος. Υπήρχε και μια δεύτερη επιλογή. Να ζητήσει η κυβέρνηση τη μείωση των πλεονασμάτων ήδη από το 2020. Με ποιο επιχείρημα? Το επιχείρημα ότι η μείωση διεθνώς των επιτοκίων έχει μειώσει τους αναγκαίους πόρους για την πληρωμή των τόκων. Το 3,5% είχε να κάνει με την ανάγκη να πληρώνουμε τους τόκους από το πλεόνασμα και όχι με δανεισμό. Σήμερα λοιπόν, όπως φαίνεται και από τον προϋπολογισμό ακόμα, οι ενοποιημένοι τόκοι το 2020 προβλέπονται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, 5,180. Όταν το πλεόνασμα είναι 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαίνει ότι έχουμε ένα περίσσευμα της τάξης των 2,3 δισεκατομμύριων. Άρα, μπορούσε, ήταν ρεαλιστικό, ήταν εφικτό το πλεόνασμα και το 20 να μειωθεί στο 2,5% χωρίς να υπάρξει πρόβλημα στην καταβολή των τόκων. Άρα δεν πρόκειται για κάποια χάρη που θα ζητούσαμε, ούτε για κάποιο όρο συμβατικό που θα παραβιάζαμε, αλλά μια αλλαγή λόγω του ότι διεθνώς υπάρχει αυτή η νέα υπερευστότητα και διότι τα αποθέματα που δημιουργήσαμε επιτρέπουν τη μείωση των επιτοκίων. Επειδή όμως δεν έγινε αυτό, οι περιβόητες ελαφρύσεις που με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε αναφέρθηκαν προεκλογικά, έμειναν αόρατες για την μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Το συνολικό φορολογικό βάρος δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται και αναδιανέμεται. Ιδού οι αριθμοί του προϋπολογισμού. 2019 το συνολικό φορολογικό βάρος
Τα συνολικά φορολογικά έσοδα του κράτους είναι 51 δισεκατομμύρια 392 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα προβλέπονται για το 20? 52 δισεκατομμύρια 165 εκατομμύρια. Δηλαδή προβλέπεται αύξηση του φορολογικού βάρους κατά 773 εκατομμύρια ευρώ. Άρα όταν η κυβέρνηση μιλάει για φορολογικές ελαφρύνσεις, φαίνεται πως εννοεί όχι την μείωση του φορολογικού βάρους πραγματικά, αλλά την αναδιανομή, την πιο άδικη διανομή των φορολογικών βαρών. Το δεύτερο λάθος, θα χρειαστώ την ανοχή για ένα λεπτό, κύριε Παύλη. Το δεύτερο λάθος είναι, θα έλεγα, χειρότερο από το πρώτο και αφορά τον άνιστο και άδικο τρόπο με τον οποίο διανέμονται έστω αυτές οι περιορισμένες φορολογικές ελαφρύνσεις. Είχατε να μοιράσετε 1,2 δισεκατομμύρια, 1.200 εκατομμύρια. Και τι κάνατε? Δεσμεύσατε τα 700 εκατομμύρια για μία και μόνο χρήση. Η μείωση συντελεστή φορολογίας κερδών και μερισμάτων. Εδώ υπάρχει ένα θέμα προτεραιοτήτων και θέλω να το ρωτήσω ευθέως. Και εσάς, όχι την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι τούτη την ώρα, με ανοιχτές αυτές τις πληγές που έχουμε στην κοινωνία, η πρώτη προτεραιότητα ήταν η περαιτέρω μείωση της φορολογίας στα μερίσματα? Όταν δεν μπορείτε να δώσετε κατά 50%, όταν δεν μπορείτε να δώσετε αύξηση, μείωση, ελάφρυση 1% σε κοινωνικές ομάδες με μεγάλα προβλήματα. Και πιστεύετε πράγματι ότι θα έρθουν ξένες επενδύσεις απλά και μόνο επειδή θα μειωθούν οι συντελεστές? Μπορώ να έχω την ανοχή για ένα-δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Το τρίτο λάθος είναι ακριβώς αυτό. Η αυταπάτη δηλαδή ότι η μείωση της φορολογίας θα προσελκύσει επενδύσεις από το εξωτερικό. Αν ήταν έτσι, οι επενδύσεις θα κάλπαζαν σε όλες τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, οι οποίες έχουν πολύ χαμηλούς συντελεστές. Όμως το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο. Άλλωστε, μόλις δώσατε τη φορολογική ελάφρυνση αυτή, τι είπε ο ΣΕΒ? Παρουσίασε μια νέα λίστα, πολύ μακριά λίστα, νέων αιτημάτων από τα οποία θα εξαρτηθεί, όπως είπε, η αύξηση των επενδύσεων, με πρώτο στη σειρά την καθήλωση των μισθών. Το τέταρτο λάθος, και ολοκληρώνω, είναι η εγκατάλειψη της ολιστικής εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής που είχε αρχίσει να υλοποιεί η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, το κενό της αναπτυξιακής στρατηγικής που έχει η νέα κυβέρνηση καλύπτεται από αποσπασματικά μέτρα, πελατειακές ρυθμίσεις, όπως είδαμε στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο και σε άλλα, και λογικές του παρελθόντος. Σε μια εποχή τεχνολογικού άλματος και κλιματικής αλλαγής, η πολιτική της κυβέρνησης είναι σε πλήρη απόκληση από τις αρχές της βιωσιμότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αναζητεί απαντήσεις στη φθηνή εργασία, στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και όχι στην αξιοποίηση της γνώσης και στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυνατότητας της οικονομίας. Ενώ λοιπόν πράγματι η οικονομία έχει δυνατότητες να κινηθεί ανωδικά, η πολιτική της κυβέρνησης δημιουργεί αβεβαιότητες και σοβαρούς κινδύνους. Για τους λόγους αυτούς, εμείς διαφωνούμε ριζικά με την ασκούμενη πολιτική και καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό για το 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μαρκόπουλος.